Καλησπέρα στα παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε? Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά που με βλέπετε. Ελπίζω εκεί πέρα που έγινε σεισμός, δεν ξέρω αν με βλέπουν από αυτές τις περιοχές, αλλά εκεί που έγινε σεισμός και στην Αλβανία και στην Κρήτη, τα πράγματα να είναι καλά τώρα, γιατί έχω διαβάσει ότι υπάρχουν τουλάχιστον στην Αλβανία νεκροί και παιδιά και τραυματίες. Ελπίζω όλα να είναι καλά, παιδιά. Δεν έχω ιδέα τι γίνεται εκεί. Δεν γνωρίζω κόσμο από εκεί. Ενώ που να τον έχω στο Facebook και να συνομιλήσουμε. Ό,τι διαβάζω μόνο από κοπέλες που είναι γραμμένες σε group που είμαι κι εγώ. Έγινε μεγάλο κακό από ό,τι κατάλαβα και από ό,τι είδα σε κάποιες από τις φωτογραφίες που είδα. Ελπίζω ο Θεός να βάλει το χέρι του και να μην υπάρξουν άλλα τέτοια περιστατικά, τέτοια γεγονότα. Και να πεθαίνει κόσμος. Πάμε να παλύνουμε λίγο το κλίμα, όσο μπορεί να γίνει πιο απαλό. Και να σας δείξω τα ψώνια που πήρα. Βγήκα λίγο έξω με τη μικρή. Δεν κάνει πάρα πολύ κρύο, έχει γλυκό κρύο, έχει γύρω στους 7 βαθμούς. Και πήγα στο σούπερ μάρκετ και πήρα και τη μικρή μαζί μου να την πάω λίγο βόλτα. Γιατί εντάξει, είναι δύσκολο στις σκάλες να κατεβαίνουμε μαζί κάτω, έχει βαρύνει τον βορό. Πάμε λοιπόν να σας δείξω τι πήρα και τι βρήκα καινούριο και πήρα, γιατί θέλω να φτιάξω κάτι γλυκό. Για πάμε να δούμε. Έχουμε και λέμε πήρα από το σούπερ μάρκετ το Ρέβε, ξέρετε που πάω εγώ. Πήρα πιπέρι, μίξ λέει εδώ πέρα. Εμένα μου αρέσουν αυτές οι κατασκευές γιατί τρίβω το πιπέρι. Τώρα δεν ξέρω πώς θα ακουστεί αυτό. Αλλά εμένα τέλος πάντων μου αρέσει να φρεσκοτρίβω το πιπέρι όταν μαγειρεύω και να μην βάζω σκόνη. Πήρα μπανάνες για τη μικρούλα, τις λατρεύει τις μπανάνες, όπως πιστεύω και πολλά άλλα παιδιά. Πήρα γιαούρτι και αυτό το τρώει, αλλά επειδή έχει να φάει μέρες, τις ξαναπήρα. Τι κάνω, επειδή κάθε μέρα γιαούρτι το βαριέται, θα κάνω ένα pause, ένα διάλειμμα έτσι μια εβδομάδα και μετά θα τις ξαναδώσω. Πήρα αυτό εδώ λοιπόν που βλέπετε. Που είναι natura, δηλαδή μόνο γιαούρτι, δεν έχει μέσα ούτε φρούτα, ούτε μέλι, ούτε τίποτα. Καλά, μέλι γενικά δεν κάνει να φάει μετά το έτος. Πήρα το αγαπημένο μου σαλάμι, το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι αυτό εδώ πέρα το hen hen σαλάμι. Πήρα, μισό λεπτό να το αφήσω κάπου. Πήρα ντοματούλες και μικρή τρώει τις ντομάτες έτσι, της αρέσει. Και γενικότερα μου αρέσουν και εμένα με βραστά αυγουλάκια, έτσι μ' αρέσει να τρώω το βράδυ έτσι κάτι πιο θρεπτικό και παράλληλα ελαφρύ. Παιδιά, πήρα κόκκος ράσπελ. Αυτό ξέρετε τι είναι? Είναι το ενδοκάριδο. Μπορείτε να μαντέψετε τι θα φτιάξω με αυτό? Ενθουσιάστηκα πάρα πολύ. Πήρα γάλα για μένα που πίνω αυτό το γάλα που μου αρέσει, αλλά θα κάνω και κέικ οπότε χρειάζομαι επιπλέον. Σε αυτήν εδώ πέρα τη φανταστική μηχανή. Θα κάνω σε λιγάκι και οίκο τόσο ή άλλως. Μου ζήτησε και ο Ζυγούλης. Πήρα αυτά εδώ πέρα. Είναι Altsweg und Gefrierbeutel. Είναι, το βλέπετε αυτό εδώ πέρα, σακουλάκι. Στο οποίο βάζεις μέσα φρούτα και λαχανικά και τα αποθηκεύεις στο ψυγείο. Κλείνει αυτό εδώ πέρα με το zip. Και έτσι δεν μπαίνει αέρας και έτσι δεν χαλάνε. Εμένα μου έχουν... Μου είναι πολύ χρήσιμα αυτά και γενικά τα χρησιμοποιώ πάρα πολύ. Γιατί όταν, ας πούμε, η μικρή το πρωί θα φάει, ας πούμε, φρουτόκρεμα και θα χρησιμοποιήσω μισό αχλάδι, το άλλο μισό το βάζω εδώ μέσα και το χρησιμοποιώ την άλλη μέρα, δεν υπάρχει τίποτα. Πήρα αγκουράκια της μικρούλας, της αρέσουν πάρα πολύ τα αγκουράκια. Και γενικότερα μου αρέσει να της δίνω τροφές που δεν δυσκολεύεται να τις μασίσει, γιατί η δικιά μου δεν τρώει αλεσμένα. Τρώει κανονικά κομμάτια. Και επειδή θέλω να το ευχαριστηθεί και να μην το βαρεθεί, έτσι ώστε να μάθει, να μπει στη διαδικασία του να θέλει να μάθει, της παίρνω ντομάτες, αγκουράκια, αχλαδάκια, έτσι, και της αρέσει. Αυτό το πήρα, θα σας πω μετά από που το πήρα. Λοιπόν, πήρα δύο αχλάδια, όπως σας είπα, για τη φρουτόκρεμα της μικρής ή αν το φάει σκέτο. Τρία ακτινίδια, εντάξει και εγώ τρώω ακτινίδιο. Πήρα σοκολάτα με κακάο μους και... Οπα! Και τράουμπνους. Αυτό εδώ πέρα είναι... Ωχ, με φρούτα πήρα, ε! Δεν το είδα το φρούτο. Εντάξει, θα τις φάω, δεν πειράζει. Δεν πειράζει πραγματικά.
Πήρα ψωμάκι μαύρο, γιατί δεν είχαμε. Και τώρα από το ρέβε, από το, συγγνώμη, από το ρόσμαν, πήγα και πήρα γάλα στη μικρούλα, γιατί δεν είχε. Αυτό εδώ πέρα πίνουμε, που είναι μετά τον 10ο μήνα, αυτό εδώ πέρα. Πήρα, πώς το λένε, ζάχαρη από καρύδα, γιατί θα φτιάξω κάτι, όπως σας είπα. Και μισό λεπτάκι να σας δείξω και ακόμα κάτι άλλο που πήρα. Φέρνουν στα Ρόσμαν, πιστεύω και στα άλλα μαγαζιά, αλλά στα Ρόσμαν δεν το έφερνε, τώρα το φέρνει. Jumbo pack, pampers, πάνες δηλαδή. Εγώ παίρνω συγκεκριμένα της Baby Dream, με βολεύει πάρα πολύ αυτή η μάρκα, πάρα πολύ. Το 4+, από 9 μέχρι 15 κιλά και έχει μέσα 72 κομμάτια. Είναι μια τιμή που συμφέρει, πιστεύω, αρκετά. Αυτά λοιπόν, κορίτσια και αγόρια, είχα να σας δείξω. Όλα αυτά τα ψώνια μου. Σε λίγο θα φτιάξω και το κέικ μου. Το έχετε ξανά το κέικ. Είναι το σοκολατένιο κέικ που είχα φτιάξει χωρίς μίξερ. Αλλά εγώ θα το φτιάξω στο μίξερ, στη μηχανή δηλαδή. Γιατί θέλω να την επεξεργαστώ λίγο, να δω πώς δουλεύει κτλ. Αυτά είχα να σας πω. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο της Σάντρας Ντικάρντι. Ελπίζω να είστε καλά. Να έχετε καλό υπόλοιπο εβδομάδας, να στηρίζετε τους ανθρώπους που έχουν βρεθεί στα μέρη όπου έγινε ο σεισμός και γενικότερα να στηρίζετε, είναι καλό σε τέτοιες καταστάσεις να βοηθάμε. Θυμάμαι είχα περάσει κι εγώ ένα μεγάλο σεισμό, 5,9 ήταν, 6,9, ήταν το 99 πάντως, το Σεπτέμβριο θυμάμαι καλά, ήμουν μικρούλα, αλλά το θυμάμαι πάρα πολύ καλά γιατί η βιβλιοθήκη του δωματίου παρέγω να μου ήρθε στο κεφάλι και σε μένα και στην αδερφή μου. Ο Θεός να βάλει το χέρι του, πραγματικά να βάλει το χέρι του, γιατί δεν είναι ωραίο να πεθαίνουν άνθρωποι. Όχι έτσι, γενικά δεν είναι ωραίο να πεθαίνουν άνθρωποι. Και επειδή εμείς οι Έλληνες με τους Αλβανούς, με τους ανθρώπους αλβανικής καταγωγής, έχουμε και κάποια κόντρα, ας αφήσουμε αυτές τις κόντρες και τις έχθρες, γιατί είμαστε όλοι άνθρωποι, είμαστε όλοι το ίδιο. Δεν πάνε σε Έλληνας, δεν πάνε σε Πακιστανός, δεν πάνε σε Τούρκος, δεν πάνε σε Αμερικάνος, δεν πάνε σε Άγγλος. Είσαι το ίδιο, είσαι μια μικρή τελίτσα πάνω στον πλανήτη. Για να μην πω πόσο μικρή τελίτσα είμαστε σε όλο το γαλαξία. Να αγαπάμε τους άλλους ανθρώπους, να τους στηρίζουμε, ειδικότερα όταν μας έχουν ανάγκη. Και επειδή ξέρω πως πολλοί άνθρωποι έχουν χάσει όχι μόνο δικούς τους ανθρώπους, έχουν χάσει και περιουσίες και σπίτια και αυτά, πιστεύω ότι μετά από τέτοια καταστροφή θα ζητηθεί βοήθεια, ρούχα, τρόφιμα, δεν ξέρω, να βοηθήσουν όλοι. Αυτά είχα να σας πω. Να είστε καλά, να προσεύχεστε σε όποιο Θεό θέλετε για όλο τον κόσμο. Και να είστε ευγνώμονες για αυτά που έχετε, είτε είναι σπίτι, είτε είναι αμάξι, είτε είναι φαΐ, είτε είναι κουζινομηχανή, είτε είναι τα πάντα. Μα κυρίως για την υγεία σας, γιατί δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει. Φιλάκια πολλά. Γεια σας και ευχαριστώ. Α, και μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι, κοντεύουμε τους 3%. Πατώντας το κόκκινο κουμπί κάτω δεξιά του βίντεο που γράφει εγγραφή και στη συνέχεια πατήστε το καμπανάκι για να σας έρχεται η ειδοποίηση κάθε φορά που εγώ ανεβάζω βίντεο. Φιλάκια, τσάω!